centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είναι μαζί μας και με χαρά υποδεχόμαστε τον κύριο Αποστόλου, τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κύριε Αποστόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν θέματα που θα λυθούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή είναι όλα ok για Δευτέρα πια? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα των αντισηπτικών. Νομίζω ότι έχουν πάρει όλα τα σχολεία, από ό,τι είχαμε και μια επαφή χτες με τους διευθυντές των λυκείων κατά βάση και, και το γυμνασίου, που εντάξει έχουμε κάποιο περιθώριο στην άλλη εβδομάδα. Αλλά θεωρώ ότι όλα έχουν πάρει τα αντισηπτικά που χρειαζόταν. Κάποια, αν δεν έχουν πάρει όλη την ποσότητα, μου είχαν πει ότι μπορεί να τα έπαιρναν Δευτέρα πρωί-πρωί από το Δήμο. Και από ό,τι ξέρω και είδα και όλα, ότι και ο κύριος Κορεντζίδης, ο Δήμαρχος, πήγε και όλα από τα σχολεία. Πήγε χθες μαζί με τον κύριο Ζήση και για το Άργος Οριστικό έγιναν και οι απολυμάνσεις. Έκανε ο Δήμαρχος. Ενώ η Καστοριά δεν έκανε απολυμάνσεις. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, ναι, να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή είχαμε μια συνάντηση οι διευθυντές των λυκείων με τη Σχολική Επίτροπη και τον κύριο Δοκόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, και ο κύριος Κορετζίδης κάποια στιγμή μας πρόλαβε. Λέχθηκε ότι δεν χρειάζεται, είπαν και οι διευθυντές των σχολείων δηλαδή, δεν χρειάζεται. Επειδή είναι καιρό κλεισμένα τα κτίρια αυτά. Ακριβώς, ναι, ναι, επειδή είναι καιρό κλεισμένα, δεν υπήρχε θέμα και θα μπορούσαμε αυτή την απολύμαση, μία τουλάχιστον που θα γίνει, να την εκμεταλλευτούμε και να την κάνουμε παράδειγμα ίσως στην Παρασκευή. Θα το δει αυτό η Σχολική Επιτροπή. Να μην γινόταν χθες, να γινόταν ίσως στο άνοιγμα και των γυμνασίων. Το Άργος έχει προαναγγείλει ότι θα κάνει ξανά απολύμανση πριν τις 18, που είναι το επόμενο άνοιγμα. Ναι, έτσι. Τις υπόλοιπες τάξεις. Τώρα, θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα, γιατί σας λέω, επειδή ήταν κλειστά, δεν υπάρχει θέμα ότι υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Θα μπορέσει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την... Γιατί όλα και αυτά εννοείται ότι έχουν και ένα κόστος, πέρα από το ότι είναι επιτακτικό το να γίνει, αλλά γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε στο καλύτερο. Τώρα, κύριε Αποστόλου, προπολής λόγος έγινε για το πόσα παιδιά όμως θα πάνε, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα αυτή η περίοδος. Μια και είναι μια περίοδος που παραδοσιακά οι μαθητές όλης Ελλάδος συνήθως δεν πάνε σχολεία εκμεταλλευόμενοι και τις απουσίες τους και τον αριθμό των απουσιών τους. Από την άλλη όμως πρέπει να μπουν και σε αυτό που λέμε, σε ένα κλίμα, γιατί είναι πολύ καιρό, πολλές μέρες εκτός σχολικών μονάδων εν ώψη πανελλαδικών. Θέλω λίγο να μας πείτε τι έγινε από όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που είχαμε, τα mail, την επικοινωνία του σχολείου, των διευθυντών, γραμματεία και τα λοιπά, με γονείς και παιδιά. Μια και υπάρχει αίσθηση, σύμφωνα με αυτά που ρωτάμε και εμείς δεξιά και αριστερά και στα σχολεία κτλ., περίπου οι μισοί μαθητές έχουν απαντήσει θετικά ότι θα επιστρέψουν στο σχολείο από τους μαθητές, επαναλαμβάνω, της τρίτης λυκείου. Ναι, στο περίπου, όπως το λέτε, ναι, κάτι τέτοιο έχω αποκομίσει και εγώ από τους διευθυντές των σχολείων, ειδικά των λυκείων τώρα, ότι περίπου το μισό ίσως μαθητικό δυναμικό θα επιστρέψει. Σε κάποια σχολεία μπορεί να είναι λιγότεροι αυτοί οι μαθητές, σε κάποια είναι περισσότεροι που έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν. Και δεν είναι και δεσμευτικό αυτό που μας είπαν και οι διευθυντές, είναι ότι κάποιο παιδί που δήλωσε σήμερα ότι δεν θα έρθω, δεν σημαίνει ότι αν έρθει τελικά θα το βγάλετε από την αίθουσα, κύριε Αποστόλη, έτσι. Ναι, θα το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Ούτε κάποιο παιδί που είπε ότι θα έρθει και δεν έρθει θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Όχι. Όχι, δεν μας έχουν δώσει κάτι τέτοιο από τις οδηγίες. Υπάρχει αυτή, είπαμε, η ελαστικότητα, να μπορέσει το παιδί δηλαδή να δει κάποιον που θα έρθει, αν δει ότι δεν μπορέσει. Απλά αυτό έγινε, φαντάζομαι, και για να έχετε μια εικόνα για το πώς θα λειτουργήσετε και με τις τάξεις και με τις αίθουσες από Δευτέρα, φαντάζομαι. Ναι, ένας προγραμματισμός έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό, όσον αφορά το θέμα των αιθουσών, την πληρότητα, την επάρκειά τους και τα θρανία, πώς θα τα τακτοποιούσαν μέσα σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραμε από το νέο Δίκαιο Υπουργείο, έπρεπε να γίνει αυτός ο προγραμματισμός για να μπορέσουμε οι διευθυντές κατά βάση των σχολείων να έχουν έναν τρόπο που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Γιατί πέρα από τον αριθμό των μαθητών ανά αίθουσα, είναι και το ορολόγιο πρόγραμμα που θα έπρεπε να βγει. Ξέρετε ότι τα τμήματα, όταν είναι πάνω από 15, διασπάζουν στη μέση. Διαχωρίζονται στα δύο. Το ανώτατο θα είναι 15, βέβαια.
Ναι, το μέγιστο είναι 15 που επιτρέπεται. Εννοείται ότι σε μικρότερες αίθουσες, ούτως ή άλλως ήταν και λιγότερα τα άτομα. Αλλά παίρνοντας το γενικό κανόνα λοιπόν ότι το μέγιστο είναι 15, έπρεπε να διαχωριστούν σε δύο υποτμήματα τα μεγαλύτερα τμήματα και πρέπει άρα να πάνε σε μια διαφορετική αίθουσα. Θα χρειαζόταν περισσότερες αίθουσες. Δεν ξέρω τι θα κάνει σε περιπτώσεις που θα πάμε, ας πούμε, 16 μαθητές στο τμήμα. Εκεί τι κάνετε τώρα? Και αυτό θα σπάσει. Και αυτό θα σπάσει, έτσι. Εκτός, κοιτάξτε τώρα, μπορεί σε κάποια περίπτωση να είναι πολύ μεγάλη αίθουσα και να μην υπάρχει πρόβλημα, να αν τηρούνται δηλαδή ίσως οι αποστάσεις του 1,5 μέτρο. Αλλά κατά βάση είναι ο ανώτερος αριθμός σύμφωνα με τις οδηγίες, το 15. Το 15. Και υπάρχει και το θέμα ότι από τη στιγμή που αυτή τη βδομάδα, 11 του μηνός, ξεκινάνε μόνο τα λύκεια, μόνο η τρίτη λυκείου, σίγουρα υπάρχουν άνετα οι αίθουσες για να καλυφθούν οποιασδήποτε ανάγκες. Έτσι, ακόμα και με σπασμένα τα τμήματα. Από την επόμενη βδομάδα όμως, 18 του μηνός, εκεί θα φανεί καταρχάς πώς θα κινηθεί πρώτη βδομάδα, θα μας δώσει κάποια δείγματα για τον τρόπο που θα κινηθούν οι μαθητές, η προσέλευση των μαθητών και τη δεύτερη βδομάδα που θα είναι όλα τα σχολεία. Τώρα, πολλοί γονείς μας ρωτούν πώς θα στείλουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά γάντια ή μάσκες μαζί τους. Και από την άλλη, οι καθηγητές επίσης θα φορούν ή δεν θα φορούν μάσκα? Τι ακριβώς, πώς θα είναι το περιβάλλον? Μπορείτε να μας το περιγράψετε, Αποστόλου? Προβλέπεται μόνο σύσταση, υπάρχει μόνο σύσταση, προαιρετικότητα για τη χρήση μάσκας και γαντιών. Μάλιστα. Και για τους καθηγητές και για τα παιδιά. Ούτε οι εκπαιδευτικοί, σαν εργαζόμενοι, ούτε οι μαθητές υποχρεούνται να φορέσουν μάσκα. Όποιο παιδί θέλει ή όποιος καθηγητής θέλει, προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό και θέλω να πω, μου δίνετε την ευκαιρία, να το προσέξουν λίγο και οι γονείς, να πούνε και στους μαθητές και οι μαθητές που τυχόν μας ακούνε, ότι δεν είναι κακό το να βλέπουμε και κάποιον άνθρωπο, συμμαθητή μας ή και τον καθηγητή με μάσκα, ίσα ίσα. Δεν θα πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να το θεωρούμε, α, αυτός φοράει μάσκα. Άρα μήπως έχει κάτι. Να μην τον στιγματίζουμε. Ίσα ίσα. Κάποιος που θεωρεί ότι ναι, προστατεύει τον εαυτό του και τους γύρω του φορώντας μάσκα, είναι θετικό. Λένε ότι για πάρα πολλές ώρες είναι λίγο κουραστικό, δεν ξέρω. Ναι, προσωπικά είναι και εγώ που το έχω δοκιμάσει πράγματι και στο γραφείο. Δεν μπορείς ίσως για πολλή ώρα να το. Και μάλιστα και για έναν καθηγητή που πρέπει να μιλάει και συνεχώς, παραδίδει συνεχώς. Να πω τώρα εδώ πέρα, μια και μιλάμε για τις μάσκες, ότι η μόνη περίπτωση υποχρεωτικότητας στη χρήση της μάσκας είναι για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος διδάσκει στην παράλληλη στήριξη. Όταν δηλαδή υπάρχουν παιδιά στα σχολεία που είναι της παράλληλης στήριξης, την υποβοήθηση αυτή στη διδασκαλία, τότε ο καθηγητής υποχρεούται, επειδή πρέπει να πάει κοντά στο μαθητή, δίπλα στο μαθητή, να φοράει μάσκα. Τότε πρέπει να τότε είναι υποχρεωτικό. Είναι... Ναι. Ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι το διάλειμμα. Όχι μόνο το μάθημα, κύριε Αποστόλου, είναι και το διάλειμμα. Και έχω την αίσθηση ότι οι καθηγητές θα έχουν λίγο και το ρόλο του αστυνομικού εντός εισαγωγικών. Όχι αστυνομικού, αλλά σίγουρα του εφημερεύοντα. Και πάνω σε αυτό. Τι θα κάνετε εδώ? Κοιτάξτε, οι οδηγίες που είχαμε από το Υπουργείο, είχαμε τις προάλλες μία τηλεδιάσκεψη που ήταν παρόν, όλη η διοίκηση του Υπουργείου, αλλά και ο ΕΟΔΗ. Και ήμασταν όλοι οι διευθυντές της δευτεροβάθμιας και οι περιφερειακοί διευθυντές όλης της Ελλάδας συνδεδεμένοι. Αυτό που λέχθηκε όσο αφορά αυτό που λέτε, τον έλεγχο δηλαδή των καθηγητών στις οδηγίες, θα πρέπει οι καθηγητές όλη την ημέρα να κάνουν εφημερία. Μάλιστα. Κάτι το οποίο υπήρχε δηλαδή με προγραμματισμό στην κανονική μας λειτουργία και κάποιες μέρες και κάποιες ώρες έφτιαναν εφημερία οι καθηγητές στους διαδρόμους, στην αυλή, στους ορόφους. Τώρα η οδηγία είναι ότι πρέπει όλη την ημέρα, και το καταλαβαίνουμε αυτό νομίζω, να είναι στην πρέπει εφημερία. Να γίνεται εφημερία. Και να προσέχουν τις αποστάσεις των παιδιών, τις παρέες που φτιάχνουν εκεί στο διάλειμμα. Ναι, ήδη έχουν κάνει πρόγραμμα τα σχολεία, τα λύκεια, που λέει ότι ο καθηγητής αυτός θα είναι, ας πούμε, στον όροφο. Ο καθηγητής αυτός θα είναι μπροστά στις τουαλέτες. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, γιατί
παράδειγμα, ανάλογα με τις τουαλέτες που έχει ένα σχολείο, αφήνουν, για να σας πω ένα παράδειγμα, δύο μαθητές να μπουν το μέγιστο μέσα στην τουαλέτα. Ένα αγοριό, ένα κοριτσιό. Α, δεν θα είναι παντού οι καθηγητές στην εφημερία. Δηλαδή, άλλο θα είναι τουαλέτα, άλλο όροφο. Θα είναι άλλο έξω, άλλο πίσω, άλλο στην είσοδο. Στην αυλή έξω, στην είσοδο. Απίστευτο. Δεν θα επιτρέπεται κανένα να μπαίνει μέσα. Γιατί ακόμα και οι γονείς δεν επιτρέπεται να μπουν μέσα. Μάλιστα. Ή κάποιος που δεν είναι στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει κάποιος καθηγητής εκεί που θα ελέγχει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Mm-hmm. Δεν θα επιτρέπεται mm-hmm. σε κάποιον να μπει. Θα υπάρχουν σίγουρα στην αυλή σε διάφορα σημεία. Και θα προσπαθήσουμε να δίνουμε συνεχώς οδηγίες. Οδηγίες κυρίως, επαναλαμβάνω, στο διάλειμμα μαζεύονται τα παιδιά 3, 4, 5, 6 που είναι η παρέα, συζητάνε. Ναι. Αυτοί θα είναι σε μια απόσταση. Δεν θα μπορούν να είναι πάρα πολύ κοντά όπως ήταν τουλάχιστον πριν. Νομίζω είναι και μεγάλα παιδιά, θα το κατανοήσουν και είναι σίγουρα παιδιά που επί των Πανελλαδικών δεν θέλουν και τα ίδια, κύριε Αποστόλη, να ρισκάρουν την οποιαδήποτε πιθανότητα να πάθουν κάτι και να μην μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτές τις εξετάσεις. Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένα τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν. Και ότι το δικό σας έργο της φύλαξης θα είναι αρκετά εύκολο. Αυτό καταλαβαίνω. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε, ναι. Και να υπάρχει αυτή η συνεργασία, γιατί όπως λέτε και η κατανόηση και από τα παιδιά της κατάστασης και με τις επερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, είναι ένα ρίσκο το να πας πιο κοντά ή να μην τηρήσεις τέλος πάντων τα μέτρα αυτά προστασίας. Και η υγιεινή των χεριών και το αντισηπτικό και το σαπούνι και οι αποστάσεις, βέβαια, πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το να βήχουμε, είπαμε, στον αγκώνα μας να προσέχουμε σε ένα χαρτομάντιλο. Τι άλλο, είναι σημαντικό αυτό επίσης ο διαμοιρασμός των αντικειμένων. Να το ξαναπούμε, το έχουν ακούσει ίσως τα παιδιά, το έχουν πάρει και στις οδηγίες και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, ότι δηλαδή δεν δίνουμε αντικείμενα ο ένας στον άλλον. Μάλιστα. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικό το θεωρούμε και αυτό, είναι ότι ακόμα και οι φωτοτυπίες που μπορούν να κρατήσουν για κάποιες ώρες τον ιό πάνω το χάρτη, βέβαια. Ναι, ναι, ακόμα και αυτό θα κοιτάξουμε να το... Να το περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν, δηλαδή στο πλέον αναγκαίο. Τώρα, κύριε Αποστόλου, και οι καθηγητές και ο πρόεδρος που μας μίλησε στην εβδομάδα που περνάει είχαν ορισμένες ακόμα απορίες. Ας πούμε, μερικές από αυτές που αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο, τον κύριο Παρίση, είναι αν θα διδάσκονται μέχρι τότε που είχαμε τη συνέντευξη, δεν είχε γίνει γνωστό ακόμη, αν τα παιδιά θα διδάσκονται μόνο τα μαθήματα των Πανελλαδικών ή θα πάνε και σε κάποια άλλα μαθήματα και τι θα γίνει, ας πούμε, και με το μάθημα της φυσικής αγωγής και πώς θα γίνεται. Ναι. Τι οδηγίες υπάρχουν για αυτά? Κοιτάξτε, ας πάμε από το τελευταίο, φυσικής αγωγής. Θα κοιτάξει το κάθε σχολείο, κάθε διευθυντής του σχολείου πώς θα το υλοποιήσει, αλλά το σκεπτικό που υπάρχει είναι πιθανόν ότι δεν θα γίνονται ομαδικά παιχνίδια, ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ, ούτε βόλεϊ. Προφανώς θα γίνεται ίσως γυμναστική, ας το πω έτσι, ότι δηλαδή θα περπατάνε, θα τρέχουν κάποιες ασκήσεις. Πάντα με τις αποστάσεις. Αλλά, αλλά όχι ατομικά, ομαδικά αθλήματα. Να μην υπάρχει διαμοιρασμός αντικειμένων, δηλαδή να μην πιάσει ο ένας την μπάλα, την πάρει ο επόμενος. Φανταστείτε τι γίνεται στο βόλεϊ, ας πούμε, στο μπάσκετ. Ένα στυλό, μια σβήστρα, το νερό, το μπουκάλι με το νερό. Δεν πρέπει να το δίνουμε ένα στον άλλον, γιατί είπαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ο διαμοιρασμός των αντικειμένων επιφέρει τον κίνδυνο να μεταδώσουμε ένα στον άλλο κάτι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη, θα λέγαμε, φουρνιά που μπαίνει στα λύκεια, η τρίτη λυκείου, τη Δευτέρα. Κύριε Αποστόλου, πιστεύετε ότι θα είστε έτοιμοι και με την εμπειρία, έστω τη μικρή αυτή τη μια εβδομάδα, πώς θα διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση με λιγότερους μαθητές, όταν θα έρθει η άλλη Δευτέρα, 18 Μαΐου, που θα πρέπει να βάλετε μέσα και τα παιδιά των γυμνασίων και τη πρώτη και Δευτέρα λυκείου? Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, θα είναι μια σίγουρα εμπειρία. Ναι. Που θα αποκομίσουμε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το πώς θα κινηθούμε καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο, και την επόμενη εβδομάδα στις 18 του μηνός. Επειδή, πριν να συνεχίσω αυτό, επειδή μου ρωτήσατε κάτι ακόμα. Α, ναι, για τα μαθήματα, ναι, συγγνώμη, εισαγωγής, συγγνώμη. Τα υπόλοιπα μαθήματα, δεν σας απάντησα. Πάλι υπάρχει μια αυτονομία σε κάθε σχολείο, γιατί το κάθε σχολείο σίγουρα έχει την ιδιαιτερότητά του.
δηλαδή τον αριθμό των καθηγητών, τον αριθμό των μαθητών, πόσοι καθηγητές μετακινούνται σε άλλα σχολεία και είναι μόνο στο αυτό το σχολείο και είναι διαθέσιμοι, το πόσοι μαθητές θα παρακολουθήσουν. Βάσει αυτών των δεδομένων, δηλαδή, το σχολείο θα καταρτήσει ένα ορολόγιο πρόγραμμα που ήδη το έχουν κάνει δηλαδή. Mm-hmm. Κάποια μαθήματα μπορεί πράγματι να διδαχθούν, θεωρώ, ίσως λιγότερες ώρες ανά εβδομάδα. Mm-hmm. Αν δηλαδή ένα μάθημα διδασκόταν 2 ώρες, μπορεί να διδαχθεί 1. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, πώς θα το καταφέρουν τα σχολεία. Αλλά σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μαθήματα όλα προς ανατολισμού που έχουν σχέση με τις Πανελλήνες, αυτά θα διδάσκονται κανονικά. Και τα διαλύματα που είχαμε πει επίσης, υπάρχει ένα πρότυπο που έχει στείλει, ένα υπόδειγμα, το Υπουργείο ήδη στις οδηγίες που μας έχει στείλει έχει κάνει ένα πρότυπο, το οποίο ως ένα σημείο κάποια σχολεία το ακολουθούν, κάποια άλλα το ακολουθούν, θα το ακολουθήσουν κανονικά γιατί βγαίνει η βάση των μαθητών και των τμήματων που υπάρχουν. Προβλέπεται σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες να γίνουν η μία μετά την άλλη και μετά να γίνεται ένα 15 λεπτό διάλειμμα. Mm-hmm. Και το άλλο το τμήμα να βγαίνει διαφορετικά, να βγαίνει στην πρώτη ώρα διάλειμμα και μετά να κάνει 2 ώρες διάλειμμα. Οπότε να υπάρχει μια εναλλάξ χρήση των διαλυμάτων, να μην πέφτουν πολλά άτομα μαζί στην αυλή. Στην αυλή. Αυτό ίσως θα είναι χρήσιμο όταν μπουν και τα υπόλοιπα παιδιά των τάξεων του Λυκείου και των Γυμνασίων, ας πούμε. Εκεί, ναι, όταν θα έρθουν και τα υπόλοιπα παιδιά, εκεί σίγουρα θα συμπίπτουν παιδιά που θα είναι στην αυλή με άλλα παιδιά. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Το θέμα είναι όμως ένα πολύ σημαντικό σαν οδηγία που έχουμε πάρει από τον ΕΟΔΗ, είναι ότι θα προσπαθούν τα σχολεία στο πρόγραμμα, το ορολόγιο που θα βγάζουν, η ομάδα που θα δημιουργηθεί να παραμένει αυτή συνεχώς η ομάδα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό, δηλαδή να μην μπλέκονται παιδιά της μιας ομάδας με την άλλη. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι αυτό. Ναι. Και δεύτερο είναι, όσο είναι δυνατόν, στα σχολεία, στα κτίρια, τα παιδιά να παραμένουν στην ίδια αίθουσα. Μάλιστα. Να μην αλλάζουν αίθουσες. Πάντα για τους προληπτικούς λόγους, πάντα για προληπτικούς λόγους και σε ένα ενδεχόμενο εχνηλατήσεων αργότερα. Ακριβώς, σωστά το είπατε, ναι. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό προσπαθούμε, θα έχουμε όσο δυνατόν πάντα την ίδια ομάδα μαθητών. Για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε κάτι. Ναι, εκεί τώρα είναι ένα θέμα που είναι αυτό το αρχικό που συζητούσαμε, κύριε Νατσούλη, ότι δηλαδή, αν δηλαδή έρθουν άλλα παιδιά, πρέπει να τα εντάξουμε σε μια από αυτές τις ομάδες, τις 2 υποομάδες. Άμα φύγουν και έρθουν άλλα, δηλαδή εκεί μετά ερχόμαστε και σε επαφή με άλλους μαθητές. Εντάξει, δεν μπορούμε εύκολα να τα προδιαγράψουμε όλα αυτά από τώρα. Γι' αυτό, όπως είπατε, θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία η πρώτη εβδομάδα. Για να πάμε στο μεγάλο άνοιγμα μετά. Για να πάμε στο μετά, ναι, ναι. Για το οποίο θα ισχύουν, έχουμε μια πορεία, για το οποίο θα γίνει πάλι η ίδια διαδικασία, τηλέφωνα, email στους γονείς και τα παιδιά. Έχει θα γίνει ήδη αυτό, ναι. Α, έχει και γίνει και για αυτά τα παιδιά. Και τα γυμνάσια τι έχουν δείχνει κάνει αυτό, επαφές. Τι δείχνει αυτό το στοιχείο? Δεν έχω ακόμα την ανατροφοδότηση γιατί είναι ακόμα σε διαδικασία. Ναι, ναι. Δηλαδή παίρνουν καλή ειδοποίηση από τους γυμνασιάρχες, από τους διευθυντές των γυμνασίων και παίρνουν, μαζεύουν τώρα τις απαντήσεις από τους γονείς. Κάποιοι απάντησαν, κάποιοι όχι ακόμα. Θα δούμε, θα φανεί. Πού είναι η τάση, έχουμε τάση τουλάχιστον, δεν έχουμε όλα τα παιδιά, αλλά τάση έχουμε. Ναι, δεν έχω, όχι, δεν το γνωρίζω ακόμα. Στα παιδιά που θα επανέλθουν, αυτό επίσης έρχεται ένα ερώτημα τώρα. Θα υπάρξουν σε αυτό το διάστημα μέχρι τις λήξεις της χρονικής χρονιάς, φαντάζομαι εννοεί, όχι μόνο για την τρίτη λυκείου, αλλά και όταν πάμε 18 Μαΐου και μετά, που θα μπουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Θα υπάρχει πρόβλεψη για εκδρομή, ρωτάνε εδώ. Και αν ναι, με ποιες προϋποθέσεις θα γίνεται εκεί η εκδρομή? Εκδρομή δεν. Τώρα μια και το λέτε. Ναι, δεν τι είναι. Εκδρομή, δεν παιδιά. Τρεις μήνες εκδρομή είχατε, παιδιά. Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι. Επειδή δεν διάβασα κάτι σχετικά με αυτό, ναι, δεν νομίζω να υπάρξουν σχολικοί περίπατοι γιατί είναι πολύ περιορισμένο ο αριθμό των ημερών. Αλλιώς θα προβλεπόταν. Να θεωρώ με όσο καιρό χάσαμε δηλαδή. Τώρα πρέπει να δεν είναι καιρό για εκδρομές, παιδιά. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα πάτε μια βολτίτσα. Γιατί προσέξτε, είπαμε ότι από τη στιγμή που είναι και χωρισμένα τα τμήματα
και κάποιοι μαθητές θα πηγαίνουν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και σωστό. Κάποιοι θα πηγαίνουν Τρίτη, ναι, ναι. Πέμπτη, ήδη μειώνονται και οι μέρες που θα είναι πάλι οι μέρες μαθημάτων. Άρα, επειδή δεν θα είναι κάθε μέρα, είσαι ουσιαστικά μέρα παραμέρα στο σχολείο, αυτό το ναι, έχω εξηγήσει. Δεν είναι απόλυτο και αυτό, γιατί υπάρχουν και μικρά τμήματα, κύριε Νατσούλη, τα οποία θα δουλεύουν καθημερινά. Δεν μας πέφτει. Όταν λοιπόν, δηλαδή ο αριθμός των μαθητών είναι ένα, ας το πω, ολιγομελές τμήμα, δηλαδή μέχρι και 15. Όπου δεν σπάζουν αυτό, τμήματα, θα είναι κάθε μέρα. Μάλιστα, εντάξει, ναι, σωστό. Ειδικά της τρίτης λυκείου, κοιτάζουν οι συνάδελφοι, οι διευθυντές των λυκείων, να το κάνουν αυτό. Να είναι δηλαδή, καθημερινά. Για να είναι, γιατί είναι ομάδες προσανατολισμού και σωστό. Μπορεί να μην είναι πάνω από 15, οπότε να δουλεύουν και καθημερινά. Και καθημερινά. Πολύ ωραία. Και όλα είναι αυτά... το ζητούμενο, εννοείται, γιατί πρέπει τα παιδιά μας να καλύψουν καταρχάς όση ύλη, αν δεν καλύφθηκε κάποια ύλη, και να πάνε στις επαναλήψεις που είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι επαναλήψεις, να προετοιμαστούν όσο γίνεται καλύτερα σωστό. Για τις εξετάσεις των Πανελληνίων. Κύριε Αποστόλη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν αυτό το Σάββατο το πρωινό μαζί μας. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε εν όψει, επαναλαμβάνω, της επιστροφής των παιδιών. Θα θέλαμε να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα για το πώς περνάμε τη βδομάδα, δηλαδή τι είναι, ναι, αυτό που δημιουργήσαμε, αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, κάποια ιδιαιτερότητα κτλ. Να το δούμε. Συμφωνώ οπότε... απόλυτα, γιατί καλό είναι να ακούνε και οι γονείς και τα παιδιά για το πώς πηγαίνει η κατάσταση. Έτσι. Γιατί όλους μας ενδιαφέρει, όλους, ναι, είναι όλους. Σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού και για την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε καλό πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.